τρία χρόνια είχατε να βάλετε 100 πόντους στο μπάσκετ. Τρία χρόνια ξέρω, δηλαδή έπρεπε. Την προηγούμενη φορά που ήταν και τώρα ήμουν εκεί. Εσύ δεν ήσουν. Έπρεπε να αναλάβει ο Παπαθεοδόρου για να φτάσετε 100 πόντους. Αυτό δεν ήταν το project. Θα παίξουμε πιο σύγχρονο μπάσκετ, πιο θεαματικό. Αυτό δεν έλεγε η διοίκηση της Sky. Το project έλεγε μέσα ότι οι αντίπαλοι θα έχουν και πιτσιρικάδες 15χρονους. Τι να κάνουν, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό, ρε φίλε. Και βάλαν τους μικρούς. Τι να κάνουν. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. Ότι ο άλλος ήταν 15 χρονών. Εντάξει. Δηλαδή, 15 χρονών δεν πρόλαβε ούτε τον τον Τζόρνταν. Ούτε τον Τζόρνταν πρόλαβε. Να δει. Φτάνει ρε. Συνάδελφο βοηθάω. Φίλος σου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 12 ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 2. Επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και ενώ το μήνυμα στο 545-26 για τις δικές σας απόψεις, για τις δικές σας ερωτήσεις, για όλα όσα γίνονται μέσα, έξω, γύρω από τον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο handball. Στο handball γιατί πρέπει να... Τι να πω, να χαίρεται, να νοιάζεται ο ΠΑΟΚ για το ότι πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός και όχι ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα μας απασχολεί σαν ΠΑΟΚ γιατί μας χρεώνουν τους διαιτητές. Στο handball. Ναι, ότι είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και τους σφάξανε. Επειδή το ψάξα εγώ βέβαια. Δεν σφάξαν κανέναν χθες οι δύο. Μιλάμε, είναι οι διαιτητές. Το ψάξε ένας, λαμά, τι γελάς. Πόσο ΠΑΟΚ είναι ο ένας. Είναι, φύγε τώρα από εκεί. Μιλάμε σοβαρά. Ωραία, επειδή το ψάξα, ο παρατηρητής έδωσε συγχαρητήρια. Τα λάθη που λέει η ΑΕΚ ότι έκαναν δεν τα έκαναν ποτέ. Και είναι οι δύο διαιτητές που έπαιξαν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 23-22. Τότε δηλαδή δεν ήταν ΠΑΟΚ αυτοί. Αλλά επειδή πρέπει να κρύψουμε το θεματάκι με την Αιτζίαν που κάποιος έχασε 75% της μετοχής του σε μία μέρα, ωραία, κλεγόμαστε για ένα πρωτάθλημα που χάθηκε από η ΕΚ. Από η ΕΚ το οποίο βέβαια έχει και φαλυρίσει, εντάξει. Και άλλαξε ονομασία, άλλαξε αφημί. Σαν την ΑΕΚ και τον Άρη μας. Ωραία, έχουν αλλάξει αφημί. Δεν είναι σε ισχύ το ΙΕΚ ξινή. Και έχει βγάλει και κάτι μοντέλα, ένα και ένα. Τέλος πάντων, εντάξει, η διαιτησία των δύο διαιτητών, διεθνών διαιτητών, ήταν εξαιρετική. Προσπαθούν να περάσουν, επειδή είδα εγώ τα κείμενα. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός του handball. Ναι, του handball. Ωραία. Προσπαθούν να περάσουν, ότι επειδή είναι παοξίδες, την είχαμε φυλαγμένη, ξέρω εγώ, γιατί πήραν το χάρτινο, αυτά γράφουνε. Το ψάξα βέβαια γιατί είμαι μεγάλο δημοσιογράφος και έχω προσβάσεις παντού. Αυτοί λένε τους άλλους γραφικούς. Ότι ναι. Η διαιτησία στο handball ήταν επηρεασμένη από το ποδόσφαιρο. Ναι, ότι ήταν παοξίδες και πήραν την εκδίκησή τους. Τέτοια γράφουν δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, η έκθεση του παρατηρητή είναι πεντακάθαρη. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό. Λοιπόν. Έχουμε την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που κατάφερε να ξενερώσει μια διαδικασία μικρών τελικών με αυτά τα οποία γίνονται στο αγώνες με τον Προμηθέα και ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι το οποίο κάποια στιγμή δεν είχε το ενδιαφέρον ούτε καν μιας προπόνησης σε προετοιμασία καλοκαιριού. Χάθηκε κάθε ίχνος ενδιαφέροντος για τον κόσμο, για τον τηλεθεατή, για τον οποιοδήποτε. Έχουμε την ομάδα ποδοσφαίρου όπου την απασχολούν διάφορα θέματα. Είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ και πρέπει να δούμε ένα προς ένα τα ζητήματα που προκύπτουν τώρα τελευταία. Ο Αθανασιάδης απασχολεί τον ΠΑΟΚ ή τον φίλαθλο του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ενδιαφέρεται το φίλος του ΠΑΟΚ για το παρόν και το μέλλον του Στέφανο Αθανασιάδη. Πού μπορεί να πάει, τι να κάνει, αν επιστρέψει στην Ελλάδα, αν μπορεί οποτεδήποτε να παίξει αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν ασχολείται, όχι. Δεν έχει λόγο.
Δηλαδή τζάμπα βάλαμε την είδηση για τον Κλάους. Δεν θα έχει κανένα κλικ ότι μπορεί να πάει στον Αστέρα Τρίπολη κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ο Αστέρα Τρίπολη που τον θέλει. Ποιο άλλο? Και άλλοι τον θέλουν. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Στην Ελλάδα. Πάντα ο Κλάους σου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά σε λεφτά τα οποία δεν θα μπορούσε να πάρει top 4. Έχει βάλει 2 γκολ σε 2 σεζόν βέβαια, εντάξει. Ο Κλάους στην Τρίπολη δεν κάτσει ούτε 8 ώρες. Να τα λέμε και όλα. Αλλά πάντα επειδή. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Επειδή έχει, καλά, ναι. Επειδή έχει. Δεν λέω ότι είναι επαγγελματίας, δεν θα αντέξει την Τρίπολη, λέω. Με την πλατεία με τα 4 περίπτερες γωνίες. Επειδή έχει σεζόν με 20-25 γκολ και σε υψηλό επίπεδο, ξέχωρα από τις 2 χρονίες που έχει τις κακές, μπορεί κάλλιστα να πιστεί κάποια ομάδα να επενδύσει πάνω του, ελπίζοντας ότι θα επιστρέψει αυτές τις χρονίες. Και αν όχι 20-15. Ωραία. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι ο Κλάους μπορεί να πέσει κάτω από τα 10 γκολ. Έτσι λέω. Τώρα στη Χάιφα και το ποδόσφαιρο που παίζουν οι Ισραηλινοί πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, όχι ήρθε μια βόμβα, όχι μια ρουκέτα κτλ. Γιατί τέτοιο ποδόσφαιρο παίζουν οι Ισραηλινοί. Θυμάσαι, μαζί είχαμε δει, δεν ήμασταν μαζί. Το Χάιφα Ρόζενμπουργκ. Προκριματικά Champions League στο Τελ Αβίβ. Όχι. Που έπαθε blackout το γήπεδο, ενώ ήμασταν μέσα και περιμέναμε τη βόμβα να δούμε από πού έρχεται. Η Χάιφα 70 λεπτά έχει κάνει τη Ρόζενμπουργκ κάνω κάτω. 2-0. Και η Ρόζενμπουργκ ξαφνικά. Τσούκου 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 τσούκου. 2-2, αντίο ζωή. Η ΑΕΚ μπορεί να διαφέρει και τον Αθανασιάδη. Ανάλογα, ρε. Πόσα σκράτσα απέμειναν. Σκράτσα. Με σκράτσα πληρώνουν. Έχει βγάλει και ένα καινούργιο τώρα που 10 ευρώ πόσο κάνει. Που ξύνει και. Δεν ξέρω πόσα σκράτσα είναι η ΑΕΚ. Θα πήγαινε στην ΑΕΚ ο Αθανασιάδης. Επαγγελματίας είναι, γιατί δεν πάει. Ρε. Αν του δώσουν έστω 5 νούμερα του λότου. Στο Ατρόμητο. Ατρόμητο νομίζω θα πάει κουλούρη. Δανεικό. Έτσι νομίζω. Ψάχνει ποιον έχει φόρο Ατρόμητο, τον Ντάουντα και ποιον άλλο. Τον Ντάουντα. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. Έχει τον Ντάουντα. Οποιοδήποτε και να πάει θα είναι καλύτερο. Άλλον φόρο δεν είχε Ατρόμητο. Αυτό ο Ναουσέο είναι καλό. Αυτό εδώ. Καλό είναι. Ναι, αλλά μικρό. Δεν μπορεί να στηριχτεί πάνω το 100%. Βλέπω να δίνει 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Ναι, εύκολα. Ενώ ήταν στην Άουσα από το σφυριστή. Διεθνή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ακούτε ΠΑΟ 24 εδώ στον Λίμπερο. Και ποδόσφαιρο έχουμε διάφορα ζητήματα. Βλέπω τον Λέοβατς, βλέπω τον Ενρίκε. Βλέπουμε διάφορους ποδοσφαιριστές. Ο Ουάρντα, ο Πρίγιοβιτς, ο Γιώργος Σαββίδης, ο Κεσέρου. Έχει πολλά και διάφορα. Ο Μαλεζάς φυσικά που είναι πρόσωπο μια και υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας, την ανανέωση για έναν ακόμη χρόνο. Ο Μαλεζάς παραμένει μια και έτσι έπρεπε και είναι κάτι αυτονόητο για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, για να προσπαθήσει ίσως την τελευταία χρονιά της καριέρας του ίσως να σηκώσει και τον τίτλο που λείπει και από εκείνον. Ξεκάθαρα έχει κρατήσει ο Μπίσες Βαρδομπαδίζα, δεν ξέρεις. Γιατί δεν ήταν να μείνει? Όχι. Έλα, δεν γίνονται αυτά. Άκου που σου λέω. Ψαχνόταν η ομάδα, τι ψέματα λέμε. Και έπαιξε ρόλο η παράσταση του Μπίσεσβαρ. Ναι, ο Μπίσεσβαρ κράτησε το Μαλεζά. Αφού του είπε με τα Μαλεζά, σου δώσε το 10%. Για θύμισε μας τι ακριβώς συνέβη. Είμαστε στην Πάολα, που δεν θυμάμαι νότα από εκείνη τη μέρα, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Δεν πρέπει να είδα Πάολα ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε κίνησε ένα. Εννοείται αυτό. Και ανεβαίνει σε σκηνή, ξέρω εγώ, η ομάδα, παίρνει το μικρόφωνο Μπίσεσβαρ, αποθεώνει τον Βιερίνη, αποθεώνει τον ένα, αποθεώνει τον άλλον, αποθεώνει και τον Μαλεζά και λέει στον Ιβάν ότι εκεί είμαι σίγουρος θα υπογράψεις το συμβόλαιο ανανέωσης που τον θέλουμε μαζί μας τον Αθηνικό. Δεν μεταφράστηκε αυτά αρχικά. Δεν μεταφράστηκε. Το κατάλαβε ο έξυπνος ο Ολλανδός και λέει: σας παρακαλώ, πείτε αυτό το οποίο θα πω τώρα στα ρώσικα να μεταφραστεί. Και το πέτυχε το σκοπό του. Να ακουστεί αυτό ως πρόταση να δεσμευτεί ο πρόεδρος και σου λέει τόσα άτομα εδώ μπροστά να δεσμευτεί, δεν μπορώ να το πάρει πίσω. Αλλά αυτό τώρα δεν ακούγεται και καλό. Δεν ακούγεται ότι καλό, χαριστικά έτσι. Έγινε, δεν είναι. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θεωρώ ότι ο Μαλεζάς δεν εκτέθηκε αγωνιστικά καθόλου.
όταν το χρειάζεται και εσύ ήταν εκεί. Αξιοπρεπέστατο. Σου δώσε και ένα παιχνίδι στην Πλατανιά. Ωραία. Τα λεφτά που παίρνει τα λιγότερα οποιονδήποτε άλλον. Είναι αρχηγό μέσα στα αποδυτήρια. Και για τριτοτέταρτο στόπερ είναι μια χαρά. Όπω θυμάμαι μια σκηνή. Τι? Τώρα που το λέμε σε προετοιμασία. Τότε που πέθανε με του άντρε στην άσκηση που ήταν μπροστά μα. Όχι, όχι. Γιατί πεθαίναν όλοι. Ή είναι όταν πήγε σε Euro ή σε Mundial. Ο Μαλεζάς. Ναι, ναι. Είχε κληθεί, πρέπει να είχε κληθεί σε μια διοργάνωση. Μήπως ήταν στο Μουντιάλ το 2014. Δηλαδή. Πρέπει να ήταν, ναι. Και μπαίνει στην προετοιμασία. Τον Δόν είχε ο Πάο. Ποιον είχε, ρε παιδί. Είχε... Το 2014 δεν είχε σίγουρα το Δόν. Ναι, το 2014. Στέφενς ήταν 12-13. 13-14 είχαμε. Ήταν μια προετοιμασία που είχε πολλούς πιτσιρικάδες. Ήταν και ο Λίνο όμως εκεί παρόν, ναι, στην προετοιμασία. Και γίνεται μια άσκηση και κάποια στιγμή ένας πιτσιρικάς, δεν λέμε τι και πώς, βρίζει στα ελληνικά τον Λίνο. Ποδοσφαιρικά, εντάξει, τώρα... Ναι, και... βρίζει, δεν κοιτάει τα μούτρα του και του έχει πει ελίκια. Ναι. Λέει μια... άσχημα όμως, ναι. Ναι. Πω... Και του γυρίζει το μάτι του Μαλεζάκου ή τον πιτσιρικά. Και μπροστά σε όλους του λέει: ξέρεις ρε σε ποιον μιλάς, ξέρεις ρε ποιον βρίζεις, και ουρλιάζει. Έσκυψε το, έσκυψε το κεφάλι ο άλλος. Πω, φοβερή σκηνή. Φοβερή σκηνή. Γιατί ο Λίνο δεν θα, ούτε και να καταλάβει, που να κατάλαβε, δεν ξέρει ελληνικά. Μπορεί να μην παρεξηγήθηκε κιόλας. Αλλά τα ακούει ο Μαλεζάς και του γυρίζει το μάτι, το μυαλό. Είναι την εικόνα του Μαλεζά που είναι καλό παιδί, χαλά τη πεθερά. Ωραία. Είναι καλό παιδί. Άμα φωνάξει. Άμα αρχίζει και του γυρνίζει το μάτι. Ακούγεται σε άλλο γήπεδο. Ναι, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Παραμένει λοιπόν ο Μαλεζάς ως αρχηγός του ΠΑΟΚ. Για μένα σωστή κίνηση. Για λόγους ισορροπίας μέσα στα αποδυτήρια βασικά. Εντάξει. Τα στόπερ πλέον έχουν κλείσει. Νομίζω τον πέμπτο ψάχνουμε. Έναν νεαρό. Ψάχνουμε να αγοράσουμε. Ναι, ποιο θα είναι ο πέμπτο. Ποιο θα είναι ο πέμπτο. Που προφανώς θα είναι κάποιο νεαρό ποδοσφαιριστή. Για το Μιχόγεβιτ τι έχεις ακούσει? Τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Αν θα είναι ο Μιχόγεβιτ, αν θα είναι ο Πούγκουρα. Αν... Ναι, αυτά τα παιδιά τώρα και ο Κουλούρη πάνω μου χάρη. Εντάξει. Ο Κουλούρη είναι σε μια φάση τη καριέρα του. Πάνω δεν παίξει 30-35 παιχνίδια στη σεζόν. Την επόμενη θα μείνει στάσιμο. Νομίζω στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτό και ο Μιχόγεβιτ. Δηλαδή είναι παιδιά που πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν παιχνίδια. Να αποκτούν εμπειρίες, αγωνιστικό ρυθμό. Δεν μπορούν να εξελιχθούν μέσα από τρίτο τέταρτους ρόλους. Αυτά τα φροντίζεις, δηλαδή φροντίζεις ή να το δώσεις δανεικό πιο μικρός με στόχευση, γιατί ο Κουλούρης έχει πάει δανεικός, δεν έχει πάει στην ανόρθωση που είχε τον Ενλόβου μπροστά, ο οποίος έβγαλε την κάλα από το Champions League. Δεν είχε χώρο να παίξει. Είχε στείλει τον Γιαννούλη πάλι στην ανόρθωση, δεν έκανε τίποτα. Ωραία, πρέπει να γίνει ένα στοχευμένος δανεισμός αυτών των παιδιών. Ο Πούγκουρας να μην πάει στην Πολωνία, γύρισε κιόλας από ό,τι είδα, να πάει κάπου εδώ να παίξει. Ωραία, ο Μιχόγεβιτς το ίδιο, ο Κουρούρης το ίδιο, έτσι να ετοιμάζουμε τα παιδιά που θα διαδεχτούν τον μέσο όρο των 32 που έχουμε εδώ. Ναι. Αυτά έτσι γίνονται. Τώρα ποιος ασχολείται με αυτό, θα μου επιτρέψει να πιστεύω ότι δεν ασχολείται κανείς. Μόνο η μάνα των παιχτών. Εγώ νομίζω ότι ασχολούνται καμιά 15 άτομα, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι όχι, ακριβώς, ρε, στους δανεισμούς δεν ασχολείται κανείς. Ακριβώς αντίθετο είναι. Στα μεταγραφικά είναι αυτό που λες. Όχι στους δανεισμούς. Καλά. Τι λέτε για τον Λίρατζι σαν backup του Μάτος και αν ξέρετε ότι οι καλύτεροι της δεύτερης ομάδας θα λείπουν για τους μεσογειακούς αγώνες της Εθνικής. Ναι, ο Λίρατζι είναι πράγματι, μπορεί να απουσιάζει στην προετοιμασία για αυτό το λόγο. Τώρα από εκεί πέρα, ποιοι είναι οι καλύτεροι, ποιοι πάνε στην Εθνική κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Για μένα ο καλύτερος δεν έχει κληθεί στην πρώτη ομάδα. Της καλύτερος ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας. Ναι. Ένα παιχνίδι είδες, ρε. Δεν είδα. Ένα παιχνίδι τρία είδες. Τρία είδα, ρε. Ξεκόλα, τρία έχω δει. Και μας έχεις βγάλει τον, πες τον να... Ο Χατσιστραβός, παιχτάρα. Ναι. Θα νομίζω στο μεταξύ ότι έχω κανένα μάνατζερ, φίλο, δεν έχω ιδέα ποιον έχει, να ξέρετε. Απλά έχει τα στοιχεία που είναι η βάση για έναν παίκτη πολύ ψηλού επίπεδου. Τρομερή ποιότητα. Δεν έχει δύναμη, μπλα μπλα μπλα. Ας κάνει βάρη. Ας το γυμνάσουνε. Και τον Μπέρκα έτσι μας λέγανε. Πρέπει να ψηλώσει, δεν θα παίξει μπάλα. Μας λέγανε. Και μετά όταν άρχισε να παίζει, μας λέγανε
Πόπο, ευτυχώς πήρε 5-6 πόντους τελευταία χρονιά. Δηλαδή τον Μπουλοκούστη τον βάλανε. Σαν τον Κούγια, βάλε με τα κούνι. Τι παπαριές έχουμε ακούσει, δηλαδή. Πραγματικά, έχει σκεφτεί ποτέ να κάνουμε ένα ποτ πουρί με νούμερο 1 του Κυρκύρ, βέβαια, στο Έρφουρτ. Με τον Κασία να φεύγει. Στην Ερενβέργη παίζαμε με την Έρφουρτ. Με την Ερενβέργη. Στο Έρφουρτ παίζαμε. Δεν θυμάμαι το μέλλον. Έρφουρτ ήταν. Τότε που έβγαλε την μπλούζα από Παπάζογλου που βάλε τον γκολ και ήταν κάτι κοριτσάκι εδώ Γερμανίδες και κλαίγανε. Και δεξιά μας, θα θυμάσαι. Ναι. Mm. Ο Κυρκύρη είχε πει το κορυφαίο. Όταν φεύγει ο Γκαρσία έξαλλος, θέλει να σκοτώσει τον Περέτα και ψάχνει ταξί στην εθνική οδό Νιρεμβέργης Φραγκφούρτης. Ρωτάμε την ώρα της μετάδοσης τον Κυρκύρη τι γίνεται, ρε. Τίποτα, λέει, στομαχικές διαταραχές. Και δεν είναι ότι φεύγει μόνο ο Γκαρσία, τον ακολουθούν και 12 να τον προλάβουν, εντάξει. Συμπαίκτες του. Συμπαίκτες του. Ο Βιτό λέγα στο φιλικό για να. Ο Κοντρέρας. Κοντρέρας. Για να παρηγορεί τον Γκαρσία που ήταν εκνευρισμένος και να τους δει όλους. Τι γέλιο και τι μέρα. Ρωτάει κύριε... φίλος αν παίζει κύριε... κάτι με τον Κυριακίδη. Ποιος είναι ο Κυριακίδης. Ποιο είναι ο Κυριακίδη. Τον τερματοφύλακα. Τον πέτυχα εδώ, τα λέγαμε στη Μητροπόλεω. Έχει συμβόλαιο με τον Πανετολικό, αν είναι αυτό. Με τον Κυριακίδη. Κυριακίδη άλλο, ένα παίξι που πήγε στον Ηρακλή και πήγε στον Ατρόμητο και είναι ελεύθερο νομίζω. Άλλο. Γιατί ακούγεται ότι όλο και περισσότερο ότι ο Γιαννούλης θα μείνει στον Ατρόμητο. Είναι ένα σενάριο, μια σκέψη. Λες, αν το κάνουν και αυτό, γιατί όντως ο Ατρόμητος παλεύει να κρατήσει τον Γιαννούλη, αν το κάνουν και αυτό, παιδιά, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ποιος Κυριακίδης, υπάρχει αριστερό μπακ Κυριακίδης. Δεν ξέρω αν είναι μπακ, αν είναι ο Δημοφλέκας, αν είναι κάτι άλλο. Γράφει για Κυριακίδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε με τη σειρά τι ακριβώς συμβαίνει. Πραγματικά χάθηκε το ενδιαφέρον και το μπάσκετ. Εκεί που είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον. Το... Τι ώρα παίζουν αυτοί, ο μεγάλος τελικός. Ναι. 7 η ώρα. Γιατί μας το ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ερωτήσεις από φίλους για τον Κυβρακίδη και όχι Κυριακίδη που έγραψε ο Άμπαλος, ο οποίος έστειλε το μήνυμα. Για τον Κυβρακίδη, αδιάφορος δεν περνάει, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση ως δέσμευση για ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει δεξιμπακ πάνω από 3-4 παίκτες. Και βάλει και τις 4 δανεικούς που θα γυρίσουν, 8. Πόσους παραπάνω να έχουμε. Εξήγησε ο προπονητής το σκεπτικό του. Mm. Δεν θέλει να διαταράξει την ομάδα αυτά, η προσαρμογή αλλάζει, είπε. Μην ζήσουμε πάλι καλοκαίρι 16 που βγήκαμε 1η Απριλίου και αλλάξαμε 14 παίκτες. Και μέχρι τον Οκτώβριο ήμασταν ένατοι και αναρωτιόμασταν γιατί χάσαμε το πρωτάθλημα. Αυτά έχουν και υπάρχει το παράδειγμα της Ρεάλ. Τι κοινό έχει η Ρεάλ στις δύο τελευταίες σεζόν που πήρε το Champions League. Η ίδια ενδεκάδα. Δεν είμαστε Ρεάλ, θα πει κάποιος. Και η Ρεάλ έχει αδυναμίες. Αν το πάμε αναλογικά, στο ποδόσφαιρο ισχύει το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζεις τον κορμό σου. Αν έχει πετύχει αυτός, εντάξει. Φοβερή ερώτηση του 903. Του χρόνου θα επανέλθουν τα play-off. Θα συμμετέχει και ο πρώτος. Έλαντε. Κανείς δεν ξέρει. Έλαντε. Πραγματικά, πέρυσι, αν θυμάστε, η απόφαση να μην έχουμε play-off πάρθηκε 18 Αυγούστου. Την ημέρα που ήταν οι εκλογές της ΕΠΟ και ήμουν στην Αθήνα. 18 νομίζω ήτανε. Και ξεκίνησε το πρωτάθλημα 22, ξέρω εγώ. 23, ναι. 23. Και πάρθηκε αυτή η απόφαση. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα για να τα βρουν, να τα ζυγίσουν, να δουν τι θέλει Νόβα, να δώσουν κάτι, να πάρουν κάτι πίσω. Έχει ακόμα πράγμα. Η UEFA, η Κομισιόν, γιατί για να πάρεις λεφτά από την ΕΡΤ να τα δώσεις δεξιά και αριστερά, χρειάζεται και άδεια Κομισιόν. Ναι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Άλλα μηνύματα. Αν δεν έρθει όμως και ο Γιαννούλης, κάποιος πρέπει να έρθει στα μπακ. Ναι, προφανώς. Ισχύει αυτό. Άλλος φίλος γράφει, μόνο εμένα με φτιάχνει η αριστερή πλευρά με Βιερίνια Ενρίκε. Σαν πολύ εύκολα δεν τον βγάζουμε τον άνθρωπο απίθαρχο. Τι εύκολο τον βγάζουμε. Και έχει και το πλεονέκτημα πως μπορεί να πάει και ως αντιπέλκας αν ο Πέλκας για κάποιο λόγο είναι εκτός. Φίλε, εμείς δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και έχουμε προσωπικά με τον Ενρίκε και λέμε για την τακτική του συνείδηση ότι δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι σοβαρή. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, έχουμε προσωπικά με τον Ενρίκε. Μπροστά μου ήταν στη λεωφόρο όταν ο Μάτσος αγανάξει σε μια φάση του 75 και λέει τον Ήβιτς, ρεσί θα του πεις να μαρκάρει κανέναν. Ο Χουλτ βγήκε 94 φορές μόνος και καλά που ήταν ο Χουλτ και δεν πέτυχε συμπαίκτη. Σε ημιτελικό κυπέλου, εντάξει δεν μιλάμε σε παιχνίδι, να είχαμε να λέγαμε.
ξεκολλάτε λίγο. Μην κοιτάτε με συμπάθειες και αντιπάθειες. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Τον ΠΑΟΚ συμπαθείτε. Όχι τα πρόσωπα. Ο Περίκη είναι ένας πολύ καλός παίκτης σε ποδόσφαιρο Αλάνας. Στην Κάραμπαχ γιατί δεν δώσαν 500 χιλιάρια να τον κρατήσουνε. Στην Ρέν γιατί τον δώσαν κακή κακός. Ένα 400 πήραν, τι κακή κακός. Εννοώ ρε φίλε τον δώσανε, άμα ήταν να πάρουν κανονικά λεφτά θα τον κρατούσανε. Δεν έπαιζε. Η Ρέν, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένα επίπεδο κάτω του ΠΑΟΚ. Δεν σταματήστε με τις προσωποσυμπάθειες. Φτάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα προς ένα τα θέματα, τι γίνεται, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι τα θέματα. Αυτοί που είναι να έρθουν, αυτοί που είναι να φύγουν, οι ιδανικοί, οι νεότερες εξελίξεις. Έχουμε δηλώσεις του Πέντρο Ερίκε στο ΠΑΟΚ 24. Βάλε μια ανωτελεία. Χρήστο, σου στέλνω ένα mail. Προώθηση. Είναι σποτ, τα παιδιά στην επανομή κάνουν πάρτι. Α, ναι, ναι. Στο box το στέλνω, ναι, γράψτε μου. Πάμε στην Ελένη Τιμπούντου να μας βάλει τα θέματα σε μία σειρά. Ελένη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις, Ελένη, σου λείψαμε καθόλου? Από το διάλειμμα πέρασαν και 5 λεπτά, χωρίς να σας δω. Γεγονός. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να ξεκινήσουμε από τον Νερί και μιας και αυτόν, σε αυτόν αναφέρεστε. Τώρα που είπες για τον Μάτος, θα θυμάμαι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Μάτος είχε πει στον Ήβιτς, βγάλε μένα. Ήτανε σε τέτοιο σημείο. Σε εκείνο μπροστά το μας γίνανε. Τα αρνητικά θυμάστε όλα. Όχι, τα καλά δεν θυμάστε. Όχι, θυμόμαστε. Και τα καλά, βεβαίως. Γιατί... Έχει μια τρέλα που κουμπώνει. Και μέσα σε 6 μήνες. Έβαγες πίεση και είχες κολοτούμπα σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι, περίμενε. Να τα λέμε όλα. Πώς λέγαμε για τον Σιμάνσκι. Έβαγες παπάντου τον Μπατζόγλου, τον πατρεμένο. Χθες μου τα έλεγες. Έχεις δίκιο για τον πατρεμένο, δεν μου τα έλεγες χθες. Χθες η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι τηλεφωνηθήκαμε με τον Σταύρο και αναφερθήκαμε. Γιατί μόνο μαζί συνεννοείστε. Με άλλον άνθρωπο δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, ναι, νομίζω ότι το θυμόμαστε. Που και οι δυο είναι Βραζιλιάνοι, κάνουν πολύ παρέα. Απλά σε εκείνο το παιχνίδι, όπως και να το κάνουμε, ο Μάτος είχε εκνευριστεί πάρα πολύ με τον Ενρίκε. Δεν μπορεί ο Μάτος με παίχτη προσωπικότητα μπροστά του, ρε. Δεν μπορεί. Την αποστόμωσα. Το φιτιλάκι. Φύγε το Μάτος. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Θέλει μπροστά του κάποιον λίγο. Κατάλαβες τι γίνεται. Για να μπορεί να ανεβαίνει και να τον καπελώνει. Το τζάλμα λίγο. Μεταξύ μας τώρα, κοντά στην περιοχή, είναι πολύ λίγο ζωή. Πάντως, κατευθείαν με το που ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ενερίκε στην Κάραμπακ, άλλαξε και φωτογραφία προφίλ στο Facebook, έβαλε τα ασπρόμαυρα. Νομίζω ότι το ξέραμε όλοι ότι θέλει πάρα πολύ να γυρίσει και ο ίδιος περίμενε πώς και πώς να ολοκληρωθεί ο δανεισμός. Μα απορούμε γιατί. Έξι σε ένα μήνες. Γήπεδο που μας γάρανε και μπαπ πιτόγυρα στο ημίχρονο και μπήκαν 2.500 άτομα μέσα στην αίθουσα τύπου και πλακωνόντουσαν για το ποιος θα πάρει τα πιτόγυρα. Σε 6 μήνες θα τον πουλήσετε 2 εκατομμύρια. Ποιο να ρε. Το Ενερίκη. Μακάρι ρε φίλε, τι να σου πω. Πάντως η έκφραση του προσώπου του το στην Κολονία ήταν, που έχει γερμανικό διαβατήριο. Στις 31 Αυγούστου, εκείνη την ημέρα που ήμασταν στην Τούμπα που έσκασαν όλες οι μεταγραφές εκεί με το Βιερίνια που είχε έρθει νωρίτερα και ο Ενερίκη, νομίζω ότι η έκφραση προσώπου του για το αν ήθελε να φύγει από τον ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 6 μήνες ή να παραμείνει, τα έλεγε όλα. Ήταν σαν μόνο μεγάλη εκείνος Παρασκευή. Έφερε πρόταση. Ήταν σαν μεγάλη Παρασκευή, αλλά αντιλήφθηκε και ο ίδιος η συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι έπρεπε να φύγει για να υπάρχει έτσι μια αποφόρτιση στα εξτρέμια. Έχει και εμπειρία Champions League ομίλους. Ακριβώς. Πες το και αυτό, Δημήτρη. Εννοείται. Τα ευκόλου συνομιλία παραλείπονται. Και το ότι έφαγε κόκκινη είναι τυχαίο περιστατικό για καρατιά στη Μούρη αντιπάλου. Τον έχουν στοχοποιήσει ρε και παντού. Ναι, είναι Κέρ, Θεοδωρίδης. Πάντως ειδοποιήθηκε από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να επιστρέψει. Μίλησε στο ΠΑΟΚ 24. Είμαι έτοιμος να γυρίσω στον ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει η ποιότητα της ομάδας. Η ομάδα με έχει ενημερώσει για τις ημερομηνίες που κοίτα, πρέπει. Είναι αντιμάκ. Συγγνώμη, Ελένη, που σε διακόπτω. Είναι αντιμάκ. Εντάξει τώρα, δεύτε. Ωραία, μαζί σου. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε βελτιωμένοι. Βέβαια. Δηλαδή να τους βάλεις να κάνουν σπριντ με την μπάλα ή χωρίς την μπάλα, θα τον αφήσει μισό γήπεδο πίσω. Να τους βάλεις να κάνουν τελειώματα. Θα έχει ο ένας 8 στα 10 και ο άλλος 4 στα 10. Να τους βάλεις δε σε μονομαχία,
ο ένας θα γονατίσει και ο άλλος μπορεί να ρίξει κάτω 5. Εντάξει, τι να λέμε. 80% επάνω ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη σύγκριση. Συγκρίνεις τον ΜΑΚ της τελευταίας σεζόν, έτσι. Εντάξει, γιατί ο ΜΑΚ πια μια σεζόν έχει καλή. Στα 10 χρόνια που είναι στην Ευρώπη σε ένα επίπεδο. Με αυτή να πήρε μεταγραφή. Με αυτή τη σεζόν που έκανε πάλι καλά μεταγραφή. Πάλι καλά να λες. Λοιπόν, η ομάδα με έχει ενημερώσει για τις ημερομηνίες, οπότε 20 του μήνα θα βρίσκεται και αυτός στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Βραζιλιάνος, η παραμονή μου θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις που θα γίνουν με τον ατζέντη μου και με τον ΠΑΟΚ. Είμαστε σε επαφή. Ο Ερίκε. Ναι, βεβαίως, λέει αυτό. Η απόφαση για την παραμονή μου θα εξαρτηθεί. Βεβαίως, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι ναι, μεν ειδοποιήθηκε να επιστρέψει. Λογικό και επόμενο. Ανήκει στον ΠΑΟΚ. Θα βρίσκεται εδώ πριν την προετοιμασία. Αλλά από εκεί και πέρα το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Οπότε θα συζητήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε και με τον ατζέντη μου. Και ελπίζω ότι σύντομα θα υπάρχει οριστική απόφαση. Το λογικό είναι να περάσει ένα δοκιμαστικό τεστ με τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου θα περάσει δοκιμαστικό αυτό. Και ο Ελκαντουρί έκανε δηλώσεις παρόμοιες, έτσι. Ναι, το θα... βλέπω ανοιχτό, θα δούμε. Τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Τι να έχει πάθει, έχει να παίξει δύο χρόνια μπάλα. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Ούτε η έμπολη έφταιγε. Πάντως για τον ο ΠΑΟΚ φταίει, για τον πήρε και δείξε για τον πήρε, Δημήτρη. Οχτάρι είναι και τον έβαζε δεκάρι. Ένα χρόνο ολόκληρο. Για τον Ενρίκε να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ, έτσι, θέλω να μείνω και να αγωνιστώ. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν εξαρτάται από μένα, έτσι. Εγώ έχω δείξει πόσο δέθηκα με τον ΠΑΟΚ. Το διάστημα που ήμουν μακριά από τη Θεσσαλονίκη λάμβανα συνεχώς μηνύματα, ήταν αμοιβαίο αυτό με τον κόσμο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι όπως ακριβώς έχει η κατάσταση. Ωραία. Επιστρέφει και βλέποντας ναι. και κάνοντας. Προφανώς θα έχει αρκετές τις περιπτώσεις στις 20 Ιουνίου. Έτσι ακριβώς. Έχουμε και δηλώσεις από τον Ελ Καντουρί. Έκανε χθες δηλώσεις στην Ιταλία. Μίλησε για την Νάπολη, μίλησε για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αυτός ρε, εσύ, δεν γίνεται να μην παίξει μπάλα. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ο Ελ Καντουρί. Παιχτάρε. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, άμα ο άλλος δεν θέλει και τον έχει πάρει από κάτω. Είχε πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη σεζόν ο Ελ Καντουρί. Γιατί ήταν μια άτυχη σεζόν όσον αφορά τους τραυματισμούς. Εκεί που έπαιρνε λίγο τα πάνω του, προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του, να πάρει και παιχνίδια, εκεί τον έπαιρνε ξανά από κάτω τα θέματα που να πάει, δηλαδή μετά από αυτή τη σεζόν, πού να πάει. Μπορεί να βρει κάπου καλύτερα. Πάντως στη Φότζια. Πάντως του αναγνωρίζουμε πως μετά την Ξάνθη, όταν τον είχαν πλησιάσει έτσι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και τον ρωτούσαν πότε επιστρέφει, έλεγε και ο ίδιος, τώρα έχουμε τον Μπέλκα, τι ανησυχείτε, έτσι. Ήταν που ο Μπέλκας είχε... Είπε ο Καντουρί. Ναι, έλεγε αυτά. Κάπου γραμμένο το είδε αυτό. Ναι, έλεγε αυτά σε φίλους του ΠΑΟΚ που το συναντούσε. Δεν το έλεγε ειρωνικά. Όχι, το εννοούσε ότι έχουμε τον Μπέλκα τώρα, ότι δεν βλέπετε τι κάνει. Ήταν που ο Μπέλκας είχε πάρει τα πάνω του, είχε δρεωθεί στην νέα του θέση, οπότε και ο ίδιος έλεγε μην ανησυχείτε. Βιερίνη Ελ Καντουρί, πολύ καλή πλευρά. Μια χαρά πλευρά είναι. Πάντως ο ίδιος στις δηλώσεις του αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Το μέλλον μου δεν το γνωρίζω. Είναι και πολλά τα λεφτά, δεν είναι εκεί. Δηλαδή, πού να τα βρει, πώς. Τι θα γίνει. Στις 20, όπως και ο Ενρίκε, έτσι και αυτός, πρέπει να είμαι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ με φόντο το Champions League. Ωραία. Από εκεί και πέρα είχα μια δύσκολη σεζόν, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με το μέλλον μου τους επόμενους μήνες. Υπάρχει έτσι μια διάθεση για να τα λέμε όλα από την πλευρά του, να ψάχνει, να δει για καμία πρόταση στην Ιταλία, εκεί που νιώθει καλά, εκεί που αισθάνεται οικεία. Γιατί η χρονιά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για εκείνον στην Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα από το ψάξιμο. Διαβάζει, λες να διαβάζει αυτό, τι γράφετε στο Facebook. Τι είναι να διαβάζει. Τι γράφετε στο Facebook. Νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές διαβάζουν. Και ο Ελ Καντουρί. Όλοι οι ποδοσφαιριστές. Λέμε αυτό το θεματοφύλακα του Ολυμπιακού πήγαμε εξίδια στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, Ελένη. Λοιπόν, στο Χάντμπολ. Αυτά και με τον Ελ Καντουρί, ο οποίος και αυτός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον του. Και πάμε στον Κεσέρου, γιατί είχαμε δηλώσεις χθες του Κλαούντιου Κεσέρου, συγγνώμη, τον θυμάστε. Πίνασες μάλλον, θες κάτω στάκι. Κεσέρι, ναι. Είναι επιθετικός της Λουντογκόρετς, Ρουμάνος,
ο οποίος ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές της Βουλγαρίας. Να πούμε εδώ πέρα ότι μπορεί μεν το όνομά του να υπήρχε στην επικαιρότητα του δικεφάλου, αλλά το είχε διαψεύσει κάπως ο Λουτσέσκου, έτσι, σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε στην πατρίδα. Προχθές δεν είπε ότι δεν βλέπω. Αυτό ακριβώς, λέγοντας ότι δεν βλέπω πώς μπορεί να προχωρήσει κάποια μεταγραφή Ρουμάνου ποδοσφαιριστή στην Τούμπα. Φωτογράφησε τον Κεσέρου. Και 32 πάει ο Κεσέρου. Μένα μου αρέσει να παίξει ο Κεσέρου, αλλά 32 και αυτός. Φτάνει ρε που στην τελευταία. 30 μάτς πρωταθλήματος, 26 γκολ πέρυσι. Και καμιά 15 ασίστ έχει. Σόπαρε. Δεν είναι, είναι καλός παίκτης ο Κεσέρου. Παιχτάρα είναι. Το είπε και ο ίδιος ότι έκανα μία από τις καλύτερες σεζόν μου πέρυσι στην Λουτογκόρετ. Όταν γράψαμε για αυτόν τον Γενάρη, είχε 11,9 ασίστ. Και δεν είχε ανανεώσει ακόμη. Τον ήθελαν από Τουρκία. Υπήρχαν δεν είναι ακριβώς το μεταξύ. Έχει buy out 4,5 εκατοστάρικα από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν είναι 32, ρε. Πόσους ακόμα. Θυμάμαι μια ταινία που είχαμε δει που παίρναν όλους και ήταν ηχθείς, σαν και σένα, στο ζώδιο, για να πάει καλά, να έχει μία η ομάδα. Ο Στάνκο Ρουμάνος, τόσο δεν είναι και αυτός. Ο Στάνκο Ρουμάνος, τόσο είναι και αυτός. Εντάξει, ναι. Κάνει. Παραπάνω δεν είναι. Καλός παίξε και ο Στάνκο, ρε. Mm. Τέτοιους παίκτες ψάχνουμε για δεύτερες λύσεις. Αλλά δεν είναι 32. Πόσα λεφτά να δώσει για 32χρονο παίκτη. Είναι ηλίθια λεφτά πεταμένα. Συγγνώμη, Ελένη. Θα πρέπει σε κάποια φάση. Μην νομίζετε ότι επειδή ο Σαββίδης είπε έχω άπλο το budget, δεν πέφτουν πινελίκια εντός ΠΑΕ που δεν πωλείται κανένας παίκτης και πληρώνουμε κοροϊδίστικα. Ο Νίκος ξεφωνίζει συνέχεια. Ο Νίκος. Καλά κάνει. Και γιατί ο μεγάλος δεν ξεφωνίζει. Δεν είναι τα πράγματα. Δεν πληρώνεις μόνο. Όταν αγοράζεις 32χρονο παίκτη, μόνο πληρώνεις. Δεν έχεις ελπίδα να πάρεις πίσω τα λεφτά σου. 2-3 μπορεί να έχεις τώρα, αν έχεις 10. 15. Αυτό σου λέω. Και 6 να έχεις. Αλλά εδώ είναι 9 στους 11, ρε. Πάμε παρακάτω. Τώρα να σας δώσω μία είδηση της τελευταίας στιγμής στην Ιταλία. Ναι. Κίνηση της Ίντερ για Σερνά. Της Ίντερ, της γνωστής ή της Μπρατισλάβα. Της γνωστής. Δεν έκλεισε την Κάνια, ρε. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports. Όχι, είχε πάει στην Κάνια. Αυτός ο Παπατζής ο φίλος ότι Μπιάτζιο, όπως το λένε, δεν έγραφε ότι πάει στην Κάνια. Όχι, και Παπατζής, ένας από τους μεγαλύτερους τώρα. Δεν τον βλέπω. Μια φορά κοντραριστήκαμε σε είδηση και έφαγε κεφαλιά. Λοιπόν. Που έστελνε τον Μακ στην Άντερλεχτ. Ναι. Ήταν μέχρι τελευταία στιγμή έπαιζαν. Τι έπαιζαν, τελειωμένο το είχε δώσει και ο Κόλκας έγραφε Zenit. Τι να μας πει ο Ντι Πιάτζιο, ναι, να πάει να πάρει κανένα Ντι Πιάτζιο μηχανάκι. Νομίζω, δεν τον βλέπω, πες το. Βγήκε από δεξιά η κυρία Μακ, γιατί δική της απόφαση ήταν για Zenit. Κυρία Μακ, που εξεφωνίζει το Μακ που δεν πηδάει κεφαλιά. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ναι, Θεά. Και δική της απόφαση ήταν για Zenit, δική της απόφαση ήταν για ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιος κάνει το κουμάντο στο σπίτι. Στο συγκεκριμένο σπίτι τουλάχιστον. Αυτό προκύπτει από το ιταλικό Sky Sports. Είναι τώρα δημοσίευμα που βγήκε πριν από λίγο ότι το όνομα του Σερνέ είναι στη λίστα, στη μεταγραφική λίστα της Ίντερ. Μάλιστα φαίνεται, λέει, ότι ο σύλλογος του Μιλάνου έχει έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του Κροάτη για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάμε στο Λέοβατς. Λοιπόν, πάμε στον Λέοβατς. Ναι, δεν υπάρχει προοπτική επιστροφή στον ΠΑΟΚ. Ούτε ο ίδιος το θέλει, ούτε ο ΠΑΟΚ βεβαίως τον θέλει, ούτε ο Λουτσέσκου τον υπολογίζει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει και ενδεχόμενο παραμονή στη ΡΙΕΚΑ, γιατί δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα θέλω του Λέοβατς, ούτε τα θέλω του ΠΑΟΚ. Εκεί λοιπόν έχει μπει σφήνα η Δυναμό Κιέβου εδώ και αρκετές ημέρες. Δυναμό Ζάγκρεπ. Να, είδες Δημήτρη αυτό που είπες πριν. Ναι. Αυτό που είπες πριν. Έδειξες ποιος έκανε το λάθος, αυτό που ρώτησε. Μα δεν το έγραψα. Ναι, ναι. Μα δεν το έγραψα, αλλά ορίστε, μου το κόλλησες για Δυναμό Ζάγκρεπ, βεβαίως, η οποία φαίνεται ότι έχει χτυπήσει την πόρτα του ΠΑΟΚ, προσφέρει 350.000 ευρώ συν ποσοστό μεταπόλησης στο 20%, με στόχο βεβαίως την αγορά των δικαιωμάτων του Κροάτη, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αντιπρότεινε. Μην τυχόν τον πουλήσει μετά στην Ίντερ. Ο ΠΑΟΚ αντιπρότεινε 400.000 χωρίς ποσοστό μεταπόλησης, γιατί θεωρεί ότι βάσει της ηλικίας του δεν είναι συμφέρουσα λύση το να μπει ποσοστό μεταπόλησης στη συμφωνία των δύο ομάδων. Φαίνεται ότι είναι κοντά, φαίνεται ότι υπάρχει ένας καλός κύκλος επαφών και πολύ σύντομα θα κλείσει θετικά για την Δυναμό Ζάγκρεπ το συγκεκριμένο ζήτημα και ο Λέοβατς θα παραμείνει βεβαίως στην πατρίδα του και στο Ζάγκρεπ. Λοιπόν, υπάρχουν και δηλώσεις Σαββίδη. Ιβάν Σαββίδη. Ιβάν Σαββίδη, βεβαίως, για Βέρμπλουμ. Στην Ρωσία, λοιπόν, σήμερα φιλοξενούνται δηλώσεις του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
ο οποίος μίλησε για ωραία τον φωτογραφία έχουμε στο θέμα. Πόντους Βέρμπρουμ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από όσο γνωρίζω οι δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, οι διαπραγματεύσεις, συγγνώμη, βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο μεταξύ ο γιος του μιλάει. Από όσο γνωρίζω. Ναι. Από όσο γνωρίζω βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη. Και αυτό είναι και το κλίμα που απορρέει και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, έτσι. Ναι. Ότι δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να πούμε κάτι παραπάνω ή να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχουν αρκετές προτάσεις στα χέρια του. Βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης. Ναι, μεν το ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ είναι μεγάλο, ναι, μεν η πρόταση είναι άκρως ελκυστική οικονομικά, αλλά από εκεί και πέρα δεν κάνουμε το παραμικρό σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρει καμία είδους απόφαση. Γράφτηκε κάτι για ένα ταξίδι των εκπροσώπων του στην Ρωσία, στη Μόσχα. Στο πλάνο και στο κάδρο των ανθρώπων μπήκε και ο Γκέρμαν Τσιστιακόφ, ο οποίος διατηρεί ακόμη και σήμερα άψογε σχέση με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, και κάπως έτσι μπλέχτηκε το ταξίδι των εκπροσώπων του έμεσα με τον ΠΑΟΚ. Οι ατζέντιδες από την άλλη το διαψεύδουν, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο ταξίδι είχε να κάνει με άλλη μεταγραφική κίνηση και δεν υπάρχει κάτι νεότερο στην συγκεκριμένη υπόθεση. Εμείς κρατάμε την ατάκα του Γιώργου Σαββίδη για υπομονή, συνέστηση υπομονή, οπότε η συγκεκριμένη υπόθεση κάπως έτσι συνεχίζεται και τραβάει εδώ και αρκετές ημέρες χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Σταύρο, θες να πεις κάτι, να βγεις από εδώ, από την αίθουσα. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα τελευταίο για τον Σολδάνο, έτσι, τον Φράνκο Σολδάνο. Πρόκειται για τον 24χρονο επιθετικό της Union Santa Fe, ο οποίος για μία ακόμη μεταγραφική περίοδο απασχόλησε, μάλλον βρέθηκε στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, δεν υπάρχει ούτε από πλευράς δικεφάλου, ούτε από πλευράς του ποδοσφαιριστή κάτι, προκύπτει κάτι ανάμεσα στους δύο. Δεν γνωρίζω τίποτα για τον ΠΑΟΚ, δεν γνωρίζω τίποτα για όσα γράφονται, μας είπε ο ποδοσφαιριστής, αλλά και ο Γιώργος Σαββίδης, έτσι, σε διαδικτυακή συζήτηση που είχε με κόσμο του ΠΑΟΚ, είπε ότι δεν γνωρίζω καν για ποιον παίκτη μιλάμε, κλείνοντας και αυτός με την σειρά του το θέμα Σολδάνο. Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε, γιατί όλα προκύψει, τα ξαναλέμε. Ωραία. Για τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ. Πολλά μηνύματα δικά σας για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για παίκτες. Θα τα διαβάσουμε όλα με το που επιστρέψουμε. Είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Μικρό διάλειμμα. Ερχόμαστε για να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά θέματα με ό,τι άλλο έχετε γράψει και ρωτήσει, την ώρα που ο Παναθηναϊκός αποφασίζει οριστικά και ο Δόνης να υπογράψουν για 3 χρόνια. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Πάμε να δούμε ό,τι έχετε γράψει, ό,τι έχετε σχολιάσει για αυτά τα οποία αναφέραμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, για θέματα με παίκτες που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ. Η χαοτική διαφορά μεταξύ Ενρίκε και Μακ φαίνεται σε όλο της το μεγαλείο σε δύο φάσεις. Από τη μια πλευρά το γύρισμα των οπισθίων του Μακ στο τελικό στη φάση του Αραούχο, και από την άλλη η μπούκα του Ενρίκε στο πέναλτι με την Έστερσουτ. Μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα, βεβαίως. Mm-hmm. Οι ατζέντες του Βέρμπλουμ γνωρίζουν. Τώρα αυτό για εφημερίδα δεν μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Ελπίζω και η κατάληξη να μην είναι η ίδια με του Οτσόα. Τέλος πάντων. Ποιος Οτσόα? Ο Οτσόα θα μπορούσε να έρθει, ο οποίος πιάστηκε σε παρτούζα με όλους τους 8 παίκτες Εθνικής Μεξικό. Να τα λέμε όλα. Με 30 κιόλας, 30 κοπέλες δηλαδή, να έχουν και επιλογές οι άνθρωποι. Πώς το λένε, ο Τσόα ήταν μαζί με τον Ρέι και προτιμήθηκε ο Ρέι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μας έκλασε ο Τσόα. 19η μέρα Βέρμπλουμ, αν δεν κλείσει μήνα δεν κλείνει ο παίκτης. Τζάμπα το ρεπορτάζ. Με Μουλέν τι γίνεται? Μην τον ξεχάσουν να τον καλέσουν στην προετοιμασία, φοβάμαι. Σημειώνει εδώ ο φίλος. Κανονικά υπάρχει Μουλέν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Για τον Κεσέρου, ναι, αν τον θέλαμε ας τον κλείναμε ένα μήνα πριν, τώρα ανανέωσε. Είδα ότι οι Βούλγαροι ζητούσαν 3,5 εκατομμύρια για να τον δώσουν. Buy out έχει 1,5 εκατοστάρικα. Να μετρήσουμε τα οχτάρια μας, Μαουρίτσιο, Καντουρί, Σάχοφ, Χαρίσης, Μουλέν, και τα εξάρια μας, ο νέος που θα έρθει και ο Κάνιας.
Βλέπετε κι εσείς κάτι παράξενο ή μόνο εγώ? Τι να κάνουμε τώρα τη ζήτηση η οποία έχει γίνει 10 φορές με τον προπονητή, άλλες 20 φορές χωρίς τον προπονητή, αφού είναι γνωστά τα δεδομένα. Άλλος φίλος, διάβαζα πως θα είναι το πρωτάθλημα αν γίνουν 20 ομάδες. Οι πρώτοι 5, λέει, από κάθε όμιλο θα ξεκινήσουν νέο πρωτάθλημα μεταξύ τους με 0 βαθμούς για τον τίτλο. Αυτό σημαίνει πως μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον η ομάδα σχεδόν θα κάνει διακοπές και θα στοχεύει μόνο στην Ευρώπη. Πώς το βλέπετε αυτό? Γιατί εγώ το βλέπω ευκαιρία να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη χωρίς κούραση και προβλήματα. Το πώς θα προχωρήσουμε στην Ευρώπη έχει να κάνει με το ότι με το καλοκαίρι, δεν έχει να κάνει με το Δεκέμβρη. Εκεί είναι ο μεγάλος στόχος. Δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε στο γεγονός ότι είναι δύσκολο να μπει σε όμιλο Champions League. Είναι ο απόλυτος στόχος, τέλος. Αυτό σε αλλάζει στάτους. Όλη η λογική θα πρέπει να είναι εκεί, στηριγμένη. Του Ζάιρο το συμβόλαιο πότε λύγει? Νομίζω ποτέ, έχει γίνει ένα περιόριστο. Δεν έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή δεν πρόκειται να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής. Με κάποιο τρόπο, όπως και ο Λέοβατς, θα αποχωρήσει. Εντάξει. Ο Σταύρος τον Κουλούρη τον έχει κάνει παιχταρά και τον Ενρίκε παλτό. Αν είναι δυνατόν. Ο Κουλούρης είναι άλλο στάτους ποδοσφαιριστής. Είναι τρίτος φόρ της ομάδας, δεν φταίει αυτός που γίνεται δεύτερος. Προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και είναι 22 χρονών. Ο άλλος είναι 30. Εντάξει, έχει πληρωθεί 1,6. Ωραία, έχει παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα και περίμενες να σου κάνει διαφορά. Άλλη απέτηση έχω από τον Ενρίκε, άλλη απέτηση έχω από τον Κουλούρη. Και ο Κουλούρης είπα ότι πρέπει να φύγει για να πάρει παιχνίδια. Εντάξει, για τον Ενρίκε έχω την ένσταση ότι τακτικά δεν είναι σοβαρός. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Δεν είπα είναι κακός παίκτης, αλλά όταν ο προπονητής μου λέει 9 στις 11 φορές τη λέξη ισορροπία που μιλάει, βάλ τον Ενρίκε και βρες ισορροπία εσύ. Και έλα βρες με μετά. Ο 536, πέρυσι τον Αύγουστο που ήρθε ο Μακ, έλεγες MVP. Για φορ. Ναι, όχι σε μένα τα γράφει. Έλεγες MVP 40 γκολ. Τώρα έβγαλες τον Ενρίκε μπροστά. 40 γκολ. Για Μακ Βιερίνε και Πρίγιοβιτς. 40 βάλανε. Όχι, λάθος. Ναι, δεν βάλανε 40. Αλλά σε γκολ και ασίστ νομίζω ότι έχουν λίγα. Πολύ κάτω, ναι. Και βέβαια δεν παίξαν και μαζί έτσι. Ήτανε, τα δεδομένα τελικά άλλαξαν στο 100%. Λοιπόν, τώρα έβγαλες τον Ενρίκε μπροστά του Σαλάχ. Μπροστά στον Μακ. Ποιος Ενρίκε? Ρε, τώρα που δεν δίνει 2 φράγκα η Κάραμπαχ να τον κρατήσει. Αν φύγει ο Τζάλμα, βλέπω να αναρωτιούνται όλοι τι έχει πάθει ο Μάτος και να λένε στη διάρκεια του μάτς «Εδώ ήθελε κάμπος». Με έχετε κάνει να συμφωνώ σε όλα με τον Γκόλκα, είμαι σε τραγική κατάσταση. Φίλε, κράτα μόνο το τελευταίο. Από όλα όσα έγραψες, κράτας το τελευταίο. Κράτας το τελευταίο και δες το. Δηλαδή, πού κατάντησες σε όλα όσα αναφέρεις. Ξεκάθαρα έχω δίκιο σε αυτό το θέμα, ό,τι και να λέτε. Για τον Ενρίκε. Υποθέτησε, κάνεις υπόθεση. Ποτέ δεν υποθέτω. Υποθέτεις ότι επειδή ο Λουτσέσκου έχει πει αυτό το πράγμα, είναι σαν να φωτογραφίζει τον Ενρίκε και δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Αυτή την υπόθεση κάνει. Προπονητή δικαιώμα πάνω να πάρει under 23, over 23. Ναι. Προπονητή το γιο του, του Δόνη. Θα τη βρει την άκρη ο Ρουμάνος με τον Ενρίκε. Μα αν το κάνει και αυτό, ρε φίλε, θα τον τιμήσει και η UNICEF. Εδώ έχει περάσει άλλες και άλλες δοκιμασίες. Και ο Ενρίκε είναι και καταδεκτικός. Είναι τύπος που ακούει. Τι ακούει, ρε? Ακούει. Άμα του πει ο προπονητής τρία πράγματα, δεν μιλάει. Θα τα κάνει. Πάνω, γιατί δεν μπορεί. Είναι κανονικός τρελός. Να τα λέμε είναι ώρα. Θέμα διάθεσης. Δεν είναι θέμα ταλέντου. Εδώ είσαι. Είναι θέμα διάθεσης. Του Μπατζούγλου, για εδώ είμαστε. Ναι. Τώρα, πραγματικά τα λέμε όλα για τον ΠΑΟΚ, έτσι, σενάρια, συζητήσεις, τα λοιπά. Για το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε τίποτα είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό το οποίο γίνεται, το χήμα και πάλι, με αναδιαρθρώσεις, με σχέδια, με play-off, αν έχουμε, αν δεν έχουμε, με πρώτο κτλ. Κτλ. Είναι και πάλι η πιο μεγάλη γελιότητα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ε,
Όλα τα άρα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Για όσα γράφετε για το ποδόσφαιρο και για τα... τι θα δούμε του χρόνου, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Διαιτητικά, νομίζω ότι κάνει μια προσπάθεια ο Περέιρα να βελτιώσει και άλλο την κατάσταση. Μη βρίζετε στο και άλλο. Ποιο είναι, διαιτητικά πέρυσι είχαμε μια βελτίωση. Και μετά μπλέχτηκαν τα λαμόγια. Ξεκάθαρα. Αλλά έρχεται και η ώρα τους. Μέχρι την τελική ευθεία όπου έγινε ό,τι έγινε. Αλλά βελτίωση είχαμε τώρα, μην τρελαθούμε. Και στο κάτω-κάτω αυτοί που δημιουργήσαν στο τέλος το πρόβλημα θα εξαφανιστούν. Έτσι. Άρα, εσύ. Ναι. Αυτός είναι ο... Αυτό είναι το σωστό. Άρα, εφόσον γίνει και αυτό, το ΒΑΡ θα είναι μια βελτίωση. Έστω και αν αργήσει λίγο. Η απομάκρυνση του Τριτσόνη από την ΚΕΔ είναι ξεκάθαρα μια βελτίωση. Είναι, γίνεται προσπάθεις. Γίνεται προσπάθεις. Οι αλλαγές στον πίνακα των διεθνών διαιτών θα είναι ξεκάθαρα μια προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση. Α, δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία που έχουμε μέσω μηνυμάτων, okay, καλά είναι, κάπου να την τελειώσουμε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, πραγματικά. Λοιπόν, φίλος γράφει, δεν περιμένω τίποτα απολύτως από αυτόν που όρισε Κομίνη και Αρετόπουλο και φοβήθηκε να βάλει στο τελικό το Σιδηρόπουλο. Φοβήθηκε να βάλει στο τελικό το Σιδηρόπουλο. Παρόλα αυτά, εντάξει, ψιλοδικαιώθηκε στο τελικό. Δικαιώθηκε στο τι, ότι δεν μίλησε κανείς, έτσι, δηλαδή ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις, δεν υπήρχαν πιέσεις και έγινε ό,τι έγινε στο τελικό. Ενώ για Κομίνη και Αρετόπουλο, είπαμε, ξέρετε τι συνέβη με τον Τριτσόνη, ο οποίος θα πάει αλλού, τέλος πάντων. Θα μου πει ο Σταύρος ποιος θα παίξει... ωραία ερώτηση. Ποιος θα παίξει ένα ημίχρονο δεξί μπακ στο πρώτο φιλικό. Σου λέει... 45 λεπτά στο πρώτο φιλικό. Ένα ο Μάτος. Δεύτερο, θα λείπει ο Λίρατζης. Θα λείπει ο Λίρατζης. Ναι. Έχω Βιερίνη. Είπα, ο Γιαννούλης από την άλλη. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο και ο Βιερίνη. Ο Λιμιός. Είναι εναλλακτή. Και μετά θα μπει ο Βαρέλα στα χαφ. Ο Κρέσπο και ο Βιερίνη είναι εναλλακτικές του Μάτος αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ο Λίρατζης στην πορεία. Να δούμε αν μπορεί. Ωραίο. Τι? Φέτος το MVP γυρίζει στο κέντρο. Μαωρίτσιο Βέρμπλουμ Πελκίνιο. Ναι. Τι λέει, μόνος το σκέφτηκε αυτό. Άκου να δεις. MVP στο κέντρο. Πέρυσι αποτύχαμε στην επίθεση. Αποτύχαμε, δεν τους είδαμε μαζί, έτσι. Αλλά και πάλι τα νούμερα ήταν κοντά. Φέτος λέει MVP στο κέντρο με Μαωρίτσιο, Βέρμπλουμ και Πέλκα. Φοβερό. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για τα δεξιά μπακ και λέμε για Γιαννούλη ενώ δεν ξέρουμε αν θα είναι στην προετοιμασία. Θα ανοίξουμε γραμμές. Κλαίγονται γιατί δεν ανοίγουμε γραμμές. Αύριο. Έχουμε και μπάσκετ. Όπου έχουμε και ωραία συνέντευξη αύριο. Κατοστάρα. Πραγματικά ωραία συνέντευξη αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Για ποδόσφαιρο, για ΠΑΟΚ, για κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πάμε από μία και μισή. Πάμε γρήγορα για να επιστρέψουμε και στο μπάσκετ. Στις 22 Ιουνίου που ο ΠΑΟΚ θα αναχωρεί για την Ολλανδία, εκείνη την ημέρα στο Μουντιάλ θα παίξει Σερβία-Ελβετία. Το προλαβαίνουμε. Είναι το παιχνίδι για το οποίο, την από μέρα παραμέρα, μιλάει, γράφει, σχολιάζει ο Πρίγιοβιτς. Αφού είναι η χώρα που μεγάλωσε με την εθνικότητά του. Το μιλάει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Θα είναι κεντρικό πρόσωπο σε αυτό. Τώρα παίξει, δεν παίξει, ξεκινήσει κλπ. Πάλι ανέβασε φωτογραφίες εισιτηρίου του αγώνα. Τώρα τι είναι αυτό, κάτι γυμνάνε. Φαντάζομαι ότι θα το ζαλίζουν για εισιτήρια από δύο χώρες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και έχουμε ένα ακόμη θέμα για αυτόν τον αγώνα
του Σέρβου Φόρ. Για αυτό το Μουντιάλ, Δημήτρη μου, έχω μία αφωνία. Θα πέσει το περισσότερο ξύλο από οποιοδήποτε άλλο Μουντιάλ στην ιστορία του Μουντιάλ. Εκτός γηπέδων. Ναι. Στη Ρωσία. Οι Ρώσοι νομίζω εκπαιδεύονται για αυτό το Μουντιάλ τουλάχιστον μια πενταετία. Πριν το πάρουν. Και κατοστά εδώ Μοσχοβίτης, φίλε, σαν ρεπόρτερ του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα καλά. Μάθαμε γιατί αυτοί βάλαν τα παιδάκια από κάποια φάση και μετά. Δεν μπορούσαν, ε. Εντάξει, φίλε, το παράτησαν, να το πω πολύ απλά. Δεν έχει δηλαδή άλλη λέξη για να το εξηγήσουμε. Το παράτησε, είδε, το μάτς έφυγε πολύ. Δεν νομίζω ότι έχει και παίχτες. Τη διαφορά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν η πιτσιρική. Ένας έπαιζε από τους μικρούς. Ναι, ναι. Νομίζω ότι γενικά ήθελε στο πρώτο ημίχρονο όσο μπορούσε να κρατήσει κοντά το παιχνίδι για να τους έχει πιο φρέσκους στο δεύτερο τους όποιους καλούς είχε, το Γκίκα, το Λίπο, το Φαγιά και όλους αυτούς. Αυτή τη στιγμή που στο τρίτο δεκάλεπτο, ένα περίπου 4 λεπτά ήταν εκεί που ο κατήφορος ήταν τεράστιος, πήγε στους 30 πόντους. Εκεί πρέπει να κάναμε 4, θα πρέπει να κάναμε ένα 22, κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε. Ναι, 22. 22 ήταν. 22 μέσα 4 λεπτά με τάπες, τρίποντα, κλεψίματα, καρφώματα. Υπάρχει φάση του Μαργαρίτη που δίνει δύο τάπες στην ίδια φάση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Εντάξει, δεν. Ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά των δύο ομάδων χθες. Πολύ μεγάλη. Και ο ΠΑΟΚ για δεύτερο σερί παιχνίδι, όπως είχε στην Πάτρα δηλαδή, είχε πολύ καλή νοοτροπία στο μάτς. Και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Και όταν ξέφυγε δηλαδή πολύ, ούτε προσπάθεια να βάλει κάποιους περισσότερους πόντους και όλα αυτά ή να κάνει τίποτα τρελό. Λίγα πράγματα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος αυτό που είχε να κάνει. Και γι' αυτό κέρδισε και με πολύ μεγάλη διαφορά. Θυμάσαι εσύ άλλη φορά μικρό τελικό στο πρωτάθλημα Ελλάδος με ΠΑΟΚ μέσα ή χωρίς, με ξέρω εγώ Άρη, ΑΕΚ, Πανιόνιο. Να φτάνει σε αυτό το σημείο να παίζετε μπάσκετ, ξέρω εγώ, προπόνησης, επειδή είναι τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων? Όχι, δεν νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Και συνήθως οι σειρές των μικρών τελικών, επειδή πάνω κάτω οι ομάδες δεν έχουν και πολλές διαφορές, τραβάνε κιόλας χρονικά. Δηλαδή, πηγαίνανε μέχρι και τώρα. Δεν κάνατε γλώσσα επειδή καθαρίσατε χθες το παιχνίδι. Κερδίσατε την μπάτα και μετά. Μα δεν είπε κανένας ότι τελείωσε η σειρά. Όταν βγήκε ο Σαλούστρος και είπε προχθές το πρώτο παιχνίδι, αδειάσαμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν, προφανώς ούτε προπόνηση δεν κάνουν αυτοί. Τα έχουν παρατήσει. Χθες, ας πούμε, ο Αμερικανός τους, ο Πράδερ, με το που ένιωσε ένα τσίπημα στο ένα λεπτό ένιωσε ένα τσίπημα κάπου πίσω στο πόδι του, βγήκε έξω και δεν επέστρεψε ποτέ. Δηλαδή, ενώ ο Χολ που επέστρεψε, τα μάτωσε τα δίχτυα. Πώς? Ο Χολ που επέστρεψε, δεν το μάτωσε το διχτάκι. Άποντος ήτανε? Δεν, νομίζω στο 0 ήταν. Νομίζω έμεινε εκεί. Εντάξει. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, νομίζω ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάει το Σάββατο, να τελειώσει εκεί τη σειρά και να ξεκινήσει τις διακοπές του, να το πω έτσι. Όχι βέβαια ότι θα περιμένουμε ανάλογη εικόνα από τον Προμηθέα και το Σάββατο στην έδρα του. Προφανώς και θα θέλουν να κάνουν μια νίκη, θα θέλουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί, ειδικά και μέσα στην έδρα τους. Απλά νομίζω ότι στο κομμάτι της νοοτροπίας, της συγκέντρωσης για τέτοια παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος, πολύ πιο έτοιμος για τα μάτια αυτά με τον Προμηθέα. Ίσως για τον Προμηθέα, από τη στιγμή που κατάφεραν να μπουν στην τετράδα, μπορεί για αυτούς να, όχι να τελείωσε η χρονιά, αλλά να θεωρούν ότι πέτυχαν κάτι πολύ σημαντικό, που όντως πέτυχαν. Ναι, απλά, αν τους έδινε δικαιώματα ο ΠΑΟΚ να πιστέψουν ότι μπορούν και παραπάνω. Ναι, δεν τους ναι. δίνει δικαιώματα και εκεί τους τελείωσε. Γιατί φυσικά θα ήθελαν να βγουν τρίτη αυτή. Τι... Ναι, φυσικά, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπουν ότι δεν μπορούν. Ναι. Είναι και λίγο η συγκυρία. Μέναμε στην κανονική περίοδο και λέγαμε ότι ο Προμηθέας είχε κερδίσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ. Είχε κερδίσει μια φορά την πρώτη αγωνιστική στο Παλατάκι. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ εκείνο. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ εκείνο το πράγμα. Όχι, θέλω να μείνω συγκυρία και να δεις πως θα φέρνει η τύχη, ότι τότε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι είχε πάρα πολλά προβλήματα, τραυματισμού, στον Ντίλαρντ με ένα μάτι, τον Κόνιαρ τραυματία, ήρθε ο Προμηθέας, τον βρήκε έτσι και το κέρδισε. Στο δεύτερο μάτι στην Πάτρα, αν θυμάστε, ήταν μετά την Τενερίφη, που ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι, δύσκολο παιχνίδι, πάλι ο Προμηθέας εκεί είχε κερδίσει και με λίγο μεγαλύτερη διαφορά. Και τώρα έτσι έρχεται η συγκυρία στους μικρούς τελικούς και είναι ο ΠΑΟΚ σε πολύ καλύτερη κατάσταση και ο Προμηθέας με διάφορα προβλήματα. Και έτσι έχει γίνει το 2-0 και το Σάββατο μπορεί να γίνει ακόμα και το 3-0 για να τελειώσει εκεί η σειρά. Ναι. Αυτό που δήλωσε ο Πέτι Γουέι προφανώς ήταν
ως εντάξει, φιλοφρόνηση, δεν ήταν θα ήθελα να μείνω και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό πόσο κοστίζει, το θα ήθελα να μείνω? Αρκετά. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα κάνει έκπτωση. Κοίταξε. Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για το 5-way, αυτός πραγματικά πέρασε δύσκολα στη Γαλλία. Δηλαδή δεν την πάλευε εκεί. Δεν ούτε με την ομάδα κατάφερε να βρει χημεία ποτέ, είχε θέματα με τον προπονητή, με το staff, με όλα. Και ήρθε εδώ και εντάξει τώρα στη μέση της σεζόν δεν είναι και τόσο εύκολο να κουμπώσει ο παίχτης και να μπει και να βοηθήσει. Και ο Πέντεγουέι, επειδή είναι και ο τρόπος παιχνιδιού του τέτοιος, θέλει χρόνο, θέλει. Εγώ να πω την αλήθεια, στο ξεκίνημα όταν ήρθε πίστευα ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό για να μπορέσει να βοηθήσει, και πάω και θέλει κάτι άμεσα. Δηλαδή τι σχέση έχει ο Πέντεγουέι που βλέπουμε στα play-off, να το πω έτσι, με το παίχτη που βλέπουμε στην αρχή σε εκείνα τα μάτια την Καρσίλιακα, που προσπαθούσε ο Παπαθεοδόρου να το βάλει μέσα στην ομάδα για να βγάλει τα στοιχεία του, αλλά ήταν ακόμα πολύ νωρίς. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, επειδή όντως στη Γαλλία δεν μπόρεσε ούτε να προσαρμοστεί, ούτε να παίξει τον μπάσκετ που θέλει, και εδώ το κατάφερε, και μάλιστα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, το βλέπει σε μια καλή ευκαιρία. Να αποκτήσει μια συνέχεια αγωνιστική. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το αγωνιστικό. Μετά όταν πάμε στο οικονομικό, είναι κάτι άλλο. Κοίτα, okay. εδώ η μαγεία του ΠΑΟΚ είναι να πείσει τον παίκτη ότι χρειάζεται άλλη μια σεζόν γεμάτη σε μια ομάδα που ξέρει τι να τον κάνει, για να μπορέσει να εξασφαλίσει στη συνέχεια συμβόλαια μεγάλα. Αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και τον κρατήσει με 100, λέω εγώ, το συζητάμε. Πόσα μπορεί να δώσει? Ο Ντίλαρτ πόσο συμφώνησε πέρυσι? Στην αρχή. 10. Ναι. Άρα τα λεφτά θα μπορεί να τα δώσει. Μάλλον. Ναι, αλλά νομίζω ότι το 5-way είναι πιο πάνω. Νομίζω ότι φέτος σε μια-δύο περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ θα πάει λίγο πιο πάνω από τα 110. Ναι. Ο Γκος πόσο είναι? Ο Γκος νομίζω ότι είναι κάπου στα 130, 140, κάπου τόσο. Είναι. Γιατί κάνει καλή χρονιά. Ο Γκος είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ψάχνει και σαν τελευταίο συμβόλαιο, να το πω έτσι. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερη κατάσταση για τον Γκος. Γιατί είναι στα 35. Θα δώσουμε και τα λεφτά του Κουρμπάλη. Κάπου τα χέρια. Ο Καλάς μια χαρά την κάνει τη δουλειά. Είναι και χρόνος συμμετοχής χθες. Χθες την έπιανε την μπάλα ο Κρουμπάλη. Σίγουρα τη βάζει στο καλάθι ο Καράς. Σίγουρα. Ναι. Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, αλλά τη βάλει στο καλάθι, ξέρει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Κρουμπάλη την έπιανε την μπάλα χθες. Κανονικά δεν του φύγε. Δύο φορές που την τη δώσανε. Δύο, όχι πάνω. Μία που ήταν κάτω το καλάθι και την πέταξε στην κορυφή του ταμπλό, το είδες. Το είδα, πώς το είδα. Αυτός και ο Μπέρι, φίλε. Τέτοια τελειώματα. Ναι, ναι. Τέτοια τελειώματα αυτός και ο Μπέρι. Όπως και ο Μαργαρίτσα έκανε ένα λαμπέρι. Με αριστερό. Ναι, ναι, ναι. Είχε μια άλλη φάση στο ξεκίνημα με τον Κρουμπάλη που ενώ έπαιξε πολύ ωραία στην baseline και πήρε την μπάλα σε κέριο σημείο, επειδή δεν είχε ταμπλό από κοντά, ναι, έφυγε από την άλλη μπάλα. Δεν... Όχι, έκανε σέντρα, λες. Καλά, σε κάποιο... χθες το παιχνίδι και αυτή βέβαια. Θα έπρεπε να έχει στατιστικό κρόσης. Στατιστικό κανονικά. Έχουν γίνει δύο σέντρες από αυτούς σε μια φάση και μια του Κρουμπάλη τρεις. Ναι. Θα έπρεπε να μπει στατιστικό κανονικά. Τελειώνει η χρονιά, να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα βεβαίως και να γίνει ο απολογισμός, γιατί κάποιοι στόχοι είναι φανερό ότι έχουν επιτευχθεί. Άλλαξε η φιλοσοφία, άλλαξε το στυλ της ομάδας, έφτασε στην κορυφή της το πρωτάθλημα. Εντάξει, οι λεπτομέρειες στην Ευρώπη λίγο την αδείξαν. Καλή είναι η τελική γεύση, το γήπεδο δεν έχει κόσμο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ξέρεις, μιλάμε στο μικρό. Με το μικρό δεν έχουμε... Νταλγκάδες τέτοιους. Ποιος είναι, τι γίνεται. Για να είστε κανένας άγνωστος, ξέρεις, λες, μήπως είναι από τον άλλον. Πώς είναι από την Πάτρα, μήπως είναι, ξέρω εγώ. Εμένα, τι μου κάνα χθες στην ΚΑΕΠΑΟΚ, ρε. Κάθομαι εκεί στην καρεκλίτσα, την ωραία. Ωραία. Έρχεται από πίσω ένας της διοίκησης του ΠΑΟΚ και μου λέει, Σταύρο, αν γίνεται λίγο ήρεμα σήμερα, γιατί από πίσω του σου κάθεται ο πρόεδρος του Προμηθέα. Καλά, ρε, 8.500 άδειες καρέκλες πίσω μου τον βάλανε. Ένας που ήταν με σκιστομάτι εκεί πέρα, τι ήταν? Αυτό ήταν ένα θέμα. Ήταν ένας Κινέζος λίγο... δεξιά μου. Ναι. Ένα ερώτημα. Ναι, ναι. Ναι. Δεν βγάλα μάκρη. Ποιος είναι? Ένας και Κινέζος. Μετά ήταν εκεί και ο Νταβιδιάν. Ο Νταβιδιάν ήρθε στο 98-61. Α, ωραία. Ναι. Και ο Φωτιάδης ο Κώστας. Μαγνητικός κιόλας. Κώστας ο Φωτιάδης. Ήτανε. Περιβάλλον Ιβάν. Τον οποίο βέβαια τον μουντάραν κατευθείαν και τον βάλαν μέσα στα γραφεία. Γιατί άραγε. Δεν ξέρω. Γιατί άραγε. Αναρωτιέμαι κι εγώ, ναι.
Τέλος πάντων. Παπαθεοδόρου, φύγε, πάρε δρόμο. Ρε μπάνε, τι μας τον έφερε σε αυτόν τον άσχετο. Πάρε και εσύ δρόμο. Τάδε έφη, ο παδός του ΠΑΟΚ, μήνα Οκτώβριο. Στο μπάσκετ, γράφει φίλος. Εντάξει. Ναι, έγιναν και αν είχαμε λίγο υπομονή σε όλα τα επίπεδα. Και στο ποδόσφαιρο έγιναν αυτά. Όχι υπομονή, εγώ δεν θέλω να έχουμε σε τίποτα. Απλά να είμαστε λίγο ορθολογιστές. Δηλαδή, κρίνουμε κάτι το οποίο πρέπει, χρειάζεται χρόνο, γιατί απλούστατα αλλάζει προπονητή μετά από 8 χρόνια. Στραβώνουν, χτυπάνε τα γκάλ σου στην αρχή. Η ψυχολογία είναι κακή. Εκεί λοιπόν τη βοηθά την ομάδα. Δεν τη μαχαιρώνει. Συγγνώμη, επειδή και στην τηλεόραση προχθές στην ΕΡΤ υπόθηκε κάτι. Υπήρξε ποτέ θέμα φέτος, Νίκο, να φύγει ο Παθεοδόρο, να τον διώξουν, να αποδεχθούν δηλαδή ότι ξέρω εγώ αποτύχαμε. Θα σας πω εγώ. Εσύ θα μας πεις. Θα σας πω εγώ. Πριν το Ρέθυμνο, σκασμένος, γιατί του χρεώθηκε κάτι πολύ βαρύ δεξιά-αριστερά. Τι μήνυμα είχαμε. Πριν το Ρέθυμνο, εκείνο το παιχνίδι που ο Κρουμπάρη βάζει 18 πόντους. Γι' αυτό το θυμάμαι εγώ. Νοέμβριο. Ναι. Σκασμένος εντελώς, λέει στον τέλειο του Ψωνατζίδη, θέλω να φύγω. Άλλο αυτό. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τον στήριξε. Έτσι είναι. Τον στήριξε 100% και δεν νομίζω ότι το σκέφτηκε ποτέ κανένας να τελειώσει τη συνεργασία σε 2 και 3 και 4 μήνες. Αυτό είναι το θέμα. Και πάμε τώρα στο διατάφτα. Αν φύγει ο Σφερόπουλος από τον Ολυμπιακό, υπάρχει περίπτωση να κουνηθούν για τον Παπαθεοδόρου. Ακούγεται τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω. Καταρχάς, δεν ξέρω ο Ολυμπιακός σε τι φάση θα μπει από αυτό το καλοκαίρι και μετά. Γίνεται σφαγή, μανατζερικά γίνεται σφαγή, γιατί και του Σπανούλη τελειώνει και του Καλάθ τελειώνει. Σωστά. Και ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση λίγο ιδιοκτησιακή, περίεργη. Δηλαδή? Είναι σε μια περίεργη φάση. Το σκέφτεται οι Αγγελόπουλοι? Έχουν κάποια ζητήματα δικά τους, πολύ σημαντικά. Δεν είναι στα δικαστήρια με τον πατέρα τους. Και εκτός από το ιδιοκτησιακό, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει σε μια φάση, δηλαδή τι θα κάνει στην εποχή μετά το Σπανούλη και μετά το Πρίντεζι που έρχεται επίσης, και ο Πρίντεζι είναι στα 33. Είναι σε πολύ δύσκολη φάση ο Ολυμπιακός. Κρίσιμη. Για ό,τι θα κάνει από πρέπει να πάρει αποφάσεις ουσιαστικά. Έχει τελειώσει, έχει κλείσει ο κύκλος, ξέχω αν θα κάνει τώρα στους τελικούς. Με όλα αυτά που λέτε εσείς, εγώ βλέπω τον Γκόνιερ να αποχαιρετάει. Εκεί πάει το μυαλό μου. Στην επόμενη γενιά. Ο Γκόνιερ έχει ακόμα συμβόλαιο. Ναι. Θα πρέπει να πληρωθεί ο Παναγιώτης. Να γίνει κουβέντα και τι θα γίνει μετά. Βλέποντας Έλληνες πρωταγωνιστές του μέλλοντος, πού να πάει το μυαλό σου, αν δεν πάει στον Γκόνιερ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός γιατί απείλησε να φύγει από το γήπεδο, αν τι γιατί θα... το γήπεδο του είναι, το γήπεδο του είναι εκκλησία σε όλα τα παιχνίδια και το σεφ δεν είναι. Και είπε ότι αν θα γίνει το Παναθηναϊκό θα φύγω. Και όπως θα δείχνουν θα είναι εκεί και ο Δημήτρης Γερακόπουλος. Μάλλον για να μην γίνει το παραμικρό, εντάξει. Αφού είχε απαγόρευση. Καλά θα περάσουμε και σήμερα. Καλά θα περάσουμε. Ναι, εντάξει, θα είναι ωραία παιχνίδια τώρα, εντάξει. Πέρα από όλα τα άλλα. Έχει ενδιαφέρον. Το κακό είναι ότι... Γιατί χθες ξενερώσαμε, ρε φίλε, αυτό ήταν άσχημο πράγμα. Ποιο? Το χθεσινό. Το χθεσινό με τον Τουράντε. Όχι τον του Πάου. Α, το δικό μας λες. Ναι, δηλαδή... όχι, ξέφυγε πολύ το παιχνίδι. Ναι. Προπόνηση, κακή προπόνηση. Τι να σου πω, εντάξει, εγώ σου λέω, νομίζω ότι ο γιατράς το πήγαινε το μάτς έτσι, να είναι κοντά στο πρώτο ημίχρονο όσο μπορεί με γύρω-γύρω παίχτες και να βάλει τους πιο σημαντικούς στο δεύτερο. Γιατί προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω έχει δει και κούραση, είναι και τέλος σεζόν, δεν ξέρω αν και ο Προμηθέας έχει παίχτες, δεν έχει συνηθίσει να παίζουν 3-4 μέρες και εδώ και περίπου ένα μήνα με τα play-off. Είναι έτσι το πρόγραμμα, αλλά δεν το βγήκε, ξέφυγε και. Δεν έγινε ανταγωνιστικό ποτέ το παιχνίδι. Και αφού το έθιξε στο NBA, χάθηκε η πρώτη ευκαιρία για τους Cleveland και από εκεί πέρα δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα και χθες ο άλλος τα έβαζε εξαπλωμένος. Τώρα 3-0. Μάλιστα. Να πω. Χαιρετίσματα. Ακριβώς. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Στον ταξί έχει διάφορες συμφωνίες ελληνικών ομάδων και με ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πολλές κινήσεις. Η Λαμία πήρε τον Επστάιν. Και το Δημούτσο πήρε. Και το Δημούτσο, ναι. Ανανέωση. Ο Πανιόνιος. Κάτι μαύρος πήρε ο Ζαμάνης, πάλι μυαλό δεν βάζει. Τον Αμπντουλαγέ και η Τάτης Αζαξιό. 24χρονος αμυντικός μέσος.
της Αζαξιό. Γίνονται αυτές οι κινήσεις, ο Παναθηναϊκός τα δικά του. Η ΑΕΚ ακόμα τίποτα, έτσι. Παράξενη κατάσταση. Με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πολλές αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ στο δικό του δρόμο. Αλλά όλα αυτά, 7 Ιουνίου. Δύο εβδομάδες γεμάτες τις έχουμε μέχρι να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες. Λοιπόν, κλείνουμε. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με φουλ επίθεση μέχρι και τις 3.